Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Ήπια το σμούθι μου, πήρα ενέργεια. Τώρα δεν ξέρω αν έχω τίποτα στα δόντια μου από το σμούθι μου. Θα είναι από τις κοκκινοφρουτίτσες, τέλος πάντων, τα κόκκινα φρούτα που έφαγα. Γιατί παρατήρησα στο προηγούμενο βίντεο και τα λέω και μόνη μου να ξέρετε ότι είχα πιει πάλι σμούθι και είχα εδώ στο δόντι μου ένα κομμάτι φράουλα. Και δεν μου το είπε κανένας. Κανένας. Και εγώ τράβηξα ολόκληρο βίντεο έτσι απλά. Δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Πώς θα περάσατε την εβδομάδα σας? Πώς περάσατε? Τι κάνατε? Πώς ήταν το τριμεράκι σας? Πιάσατε το Μάη? Τι κάνατε? Πείτε μου. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα. Είχε γενέθλια και η κουμπαρούλα μου. Πήγαμε στο πάρτι της. Είδα και τη βαφτισιμιά μου και ήμουν τόσο χαρούμενη. Αυτά από μένα. Λοιπόν, ήρθα σήμερα με ένα πολύ ανοιξιάτικο, καθώς Μάιος τώρα, έτσι. Πάμε προς καλοκαιράκι. Πολύ ανοιξιάτικο, αρχικά μπλουζάκι, ας ξεκινήσω από αυτό. Και ένα πολύ ανοιξιάτικο μακιγιάζ, όπως θα έχετε δει. Το οποίο είναι πολύ peachy peach. Και θα χρησιμοποιήσω πιάλι από την peach την παλέτα. Θα δούμε σε λίγο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μακιγιάζ, γιατί αυτό το intro κράτησε 800 χρόνια. Ήρθα με τη Sweet Peach Palette μου, την οποία έχω πάρα πολλά χρόνια. Δεν παθαίνω τίποτα ισχύες, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, η οποία εννοείται συνεχίζει και μυρίζει peach. Ωραίος καθρέφτης πάντως. Πάρα πολύ ωραίος καθρέφτης. Ναι. Λοιπόν, έχει φανταστικές αποχρώσεις. Την πουλάει ακόμη το Sephora, να ξέρετε. Ωραιότατη. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, πραγματικά. Πολύ ωραίες σατινέιφες, πάρα πολύ. Και νομίζω σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το έκανα μέσα στην εβδομάδα και εκστασιάστηκα και είπα: δεν θα τους το κάνω, θα τους το κάνω. Τι? Και θα το κάνω και εξτρά αυτή τη φορά και θα το κάνω και πιο ωραίο αυτή τη φορά. Πάμε να δούμε τώρα. Ας μαζέψω τη μαλούρα μου. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου. Σας κάνω και βάση σήμερα. Φανταστικό μαλλί. Εξαιρετικό. Λοιπόν, το φρυδάκι είναι από το πρωί μια χαρούλα. Πένα. Ξεκινάω με shape tape από Tarte. Θα το βάλω και σαν βάση και σαν concealer. Οπότε ξεκινάω πρώτα να το βάλω σαν βάση. Το δικό μου είναι το 22N. Το πέτυχα επιτέλους στην απόχρωση, γιατί είχα πάρει άλλα δύο, τα οποία τα έκανα μίξη για να μπορέσω να βγάλω τη σωστή απόχρωση. Πλέον τα έχω τελειώσει εκείνα. Και χρησιμοποιώ μονάχα αυτήν. Τη σωστή πήρα? 22N. Ναι, τη σωστή πήρα, εντάξει. Λίγο κάπως πορτοκαλί μου φάνηκε, αλλά μετά όχι. Πορτοκαλί λέω, κίτρινη. Αλλά μετά όχι. Λοιπόν, και τώρα θα χρειαστώ, έχει πάρα πολύ ωραίο πινέλο βασικά, χοντρό και ωραίο, γιατί κάθεται πάρα πολύ τέλεια η σκιά, λες και την άπλωσε η σκιά, λέω, το κονσίλι. Λοιπόν, θα πάρω ένα βρεγμένο beauty blender και θα πάω να πάω παντού στην ουσία, να είναι ομοιόμορφο. Σήμερα δεν θα βάλω make-up, γενικά δεν προτιμώ να φοράω make-up. Προτιμώ, ας πούμε, αν θέλω να έχω λίγο περισσότερη κάλυψη, να πάω τοπικά με το concealer και να καλύψω κάποια σημεία, έτσι ώστε να μην φαίνεται και παστωμένο το δέρμα. Θέλω να φαίνεται πολύ υγιές, τέλος πάντων διορθώστε με αν κάνω τέτοια λάθη σκληρά και χοντρά. Τι είπα? Τέλος πάντων διορθώστε με αν κάνω λάθη που δεν θα έπρεπε, γραμματικά. Από τα Tool Liner θα πάρω το Bold Brown 910, καφέ μολυβάκι, τέλειο. Λοιπόν, θα πάω πολύ κοντά εδώ στις βλεφαρίδες μου να σχηματίσω ένα πολύ ωραίο, έτσι, ένα τίποτα τέλος πάντων, με μπόλικο καθόλου. Νομίζω τώρα με βλέπετε τέλεια, οπότε πάω εδώ να σχηματίσω αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Όλο αυτό θα το δουλέψω όσο είναι ακόμα υγρό, γιατί μετά γίνεται τελείως ματ και δεν μπλεντάρεται. Πάμε με ένα σφιχτό πινέλο και στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε χρωστική. Οπότε, όσο είμαι κατά έξω, βγάζω προς τα πάνω και το σβήνω. Αυτό, να ξέρετε, θα κάνει και πιο opaque τις σκιές σας, να φαίνονται πιο έντονες δηλαδή, και θα κάνει πιο σταθερό το μακιγιάζ. Ήδη, δείτε, στέγνωσε ήδη το δικό μου. Εδώ το μολύβι το άφησα πολλή ώρα, πολύ λογούσα πάλι, έτσι, το καταλάβατε. Λοιπόν, δεν με νοιάζει να έχει κάποιο σχήμα ιδιαίτερο, απλά μια γωνία ίσα ίσα, γιατί μετά θα το σβήσω με τις σκιές. Πάω και το σβήνω όσο πάει. Ωραία, τώρα, εδώ βλέπετε τι μου έκανε. Πέτρωσε, δεν πειράζει.
Μπορείτε στο συγκεκριμένο μολύβι να το ενεργοποιήσετε ξανά με μολύβι από πάνω, αν χρειαστεί για κάποιο λόγο, δεν θα χρειαστεί στη δικιά μου περίπτωση. Οπότε πάω και στο άλλο μάτι να κάνω το ίδιο. Λοιπόν, με το ίδιο μολυβάκι θα πάω και θα βάλω και, και στο εσωτερικό του ματιού. Όπα, θελξίσιμο, μισό λεπτάκι, επιστρέφω γιατί θα βγάλω το μάτι μου. Καλά πάω γενικά. Όλα μια χαρά. Έλα, χωρίς να βγάλω το μάτι μου, συνεχίζω. Και πάω όλη αυτή τη γραμμή. Μέχρι μπροστά θέλω να την πάτε τη γραμμή σας. Εδώ. Δείτε τι ωραία κατευθείαν σχηματίστηκε το μάτι. Και τα συγκεκριμένα μολύβια είναι τελείως αδιάβροχα, οπότε δεν έχετε θέμα. Μια χαρά, κλαίτε, κάνετε ράντι, χαίρεστε όλα μαζί. Και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τα υπεραγαπώ, όπως ξέρετε, αυτά τα μολύβια. Θα πάρω ένα πλάγιο πινελάκι. Είναι από σειρά αυτό το συγκεκριμένο, δεν θα σας το βάλω γιατί δεν υπάρχει ακόμα. Πάλι, ακόμα λέω. Δεν υπάρχει πλέον. Άντε, καλό όλα τα πάω σήμερα. Λοιπόν, και θα πάρω αυτήν εδώ την καφέ κόκκινη σκιά, η οποία είναι η Summer Yum. Λοιπόν, θα πάρω μια ποσότητα και θα πάω εννοείται εδώ πάνω που έχω τοποθετήσει ήδη το καφέ μου και πάω να κάνω ένα σβήσιμο. Λοιπόν, τι σημαίνει σβήσιμο τώρα εδώ πέρα? Εγώ παίρνω σαν νοητή γραμμή αυτή που έχω φτιάξει σαν eyeliner και πάω και ανεβαίνω και κατά πάνω. Είτε κατευθείαν σχηματίζεται μια γωνία. Την συμπληρώνω και αυτή τη γωνία εδώ, δεν μου αρέσει να είναι κενό. Όσο πάω, χρωματίζω εγώ. Προσθέτω. Λοιπόν, μόλις φτάσω σε αυτό το επίπεδο, που είναι πολύ ωραίο επίπεδο, δείτε τι ωραία και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα δηλαδή. Από τη στιγμή που έχεις βάλει το μολύβι, εστρώνει τα πάντα πάνω. Θα πάρω το S221 από MAC και θα βάλω τη λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση τώρα, στο ίδιο μάτι, για να το μπλεντάρω. Είναι λίγο πιο ψυχρή βασικά, όχι πιο ανοιχτή απαραίτητα, δεν είναι τόσο ανοιχτή. Λοιπόν, και πάω εδώ πέρα και μπλεντάρω και βγάζω και κατά έξω γιατί θέλω να έχει ένα πολύ ωραίο σβησιματάκι και δείτε κατευθείαν πόσο θα διαφοροποιηθεί το μάτι και τοποθετώ και λίγο εδώ στη γωνία που έχω φτιάξει βάζοντας στην ουσία πιο μέσα αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Δείτε πόσο ωραίο έχει γίνει κατευθείαν, δείτε αυτό και δείτε αυτό, σούπερ. Ωραία, κάνω το ίδιο ακριβώς και από την άλλη πλευρά. Μόλις έκανα και το άλλο μου μάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτή τη γλυκιά απόχρωση που είναι ούτε ροζ ούτε μπέζ, ένα πολύ ωραίο. Και το ίδιο πινελάκι, το S221 της MAC. Και πάμε να γλυκάνουμε λίγο εδώ πάνω. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία σβησίματα όπως βλέπετε αυτή η παλέτα. Δεν έχει καθόλου fallout παρόλο που βάλαμε καφέ. Είναι εξαιρετική θα έλεγα. Ωραία. Αφού κάναμε και αυτό εδώ πέρα το βήμα, πάμε τώρα προσθέσουμε αυτό εδώ το πορτοκαλοροζ, το τελείως πίτσι πραγματικά. Πολύ πίτσι είναι. Ροδακινή ξεκάθαρα χρώμα. Το οποίο έχει πολύ ελάχιστα ελαφριά γλυτεράκια αν το βλέπετε μέσα. Το συγκεκριμένο είναι το Candied Peach. Λοιπόν και πάω εδώ χωρίς να σβήσω από κάτω το καφέ μου. Και δεν το πάω τελείως μπροστά. Αφήνω ένα κενάκι. Σχηματίζω στην ουσία τσακα τσακα με ταμποναριστές κινήσεις την κόγχη. Το καπάκι βασικά, το κινητό βλέφαρο. Δείτε τι ωραίο που είναι. Πορτοκαλοροζίζει, είναι ένα περίεργο. Είναι ξεκάθαρα ροδακινή βασικά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, επειδή πέρασα λίγο με τη σκιά, το έκρυψα το καφέ, πάω με το ίδιο πιναράκι χωρίς να βάλω τίποτα πάνω και στην ουσία το ξεσκονίζω για να φανεί από κάτω το καφέ μου. Και κατευθείαν φάνηκε. Λοιπόν, τώρα πάρω από τα Tool Liner το 960 Rose Gold. Και θα το βάλω στο κάτω μέρος του βλεφάρου μου. Το λατρεύω να ξέρετε και αυτό. Επίσης παρόλο που είναι σήμερα όπως βλέπετε είναι αδιάβροχο. Βγαίνω και λίγο κατά έξω, δεν με πειράζει. Ενώ σε αυτό εδώ το σημείο. Για την ακρίβεια το θέλω τώρα που το είδα. Μου άρεσε αυτό εδώ. Και ίσως το πάω και λίγο πιο μπροστά έτσι εδώ. Α, μου άρεσε πολύ. I like it like that. Και για να το τονίσω λίγο, θα πάρω λίγο το pitch αυτό που χρησιμοποίησαμε τώρα. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe το πινελάκι, δεν έχω αριθμό. Λοιπόν, και θα πάω να τοποθετήσω. Yes! Είπαμε δεν μας νοιάζει πώς θα κατέβει, γιατί ούτως ή άλλως θα σβηστεί αυτό. Αφήνω μπροστά εδώ να γυαλίζει, αλλά από κάτω εδώ σαν το ματάρω. Και αφήνω ελάχιστα να γυαλίζει. Τι έχουμε κάνει, χαμός. Και με ένα σφιχτό πινέλο σαν αυτό εδώ θα πάρω αυτήν εδώ την πολύ ανοιχτόχρωμη απόχρωση, η οποία είναι η Peaches and Cream. Και θα πάω εδώ μπροστά και θα το ματάρω αυτό τελείως το σημείο, δίνοντας του κατευθείαν φως.
και ας μη γυαλίζει. Και το ανεβάζω και λίγο κατά πάνω να ενσωματωθεί με την άλλη σκιά που έχουμε. Ωραία, και τώρα που το μάταρα θα πάρω το καφέ μολύβι και θα πάω εδώ μπροστά να σχηματίσω λίγο τη γωνία μου, όχι πολύ έξω. Alright, πάμε πρόσωπο. Μετά θα βάλουμε μασκαρίτσα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εδώ live είναι ακόμη πιο ωραίο. Όπως σας είπα, το πρόσωπό μου είναι ενυδατωμένο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το concealer. Θα τοποθετήσω πάλι το 22 Ni από Shape Tape της Tarte. Είναι ακριβά concealer, πραγματικά τα αξίζουν τα λεφτά τους, να ξέρετε. Έχουν εξαιρετικά καλή κάλυψη και φαίνονται τόσο ελαφριά στο δέρμα. Κάθονται πάρα πολύ ωραία για βάση και δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε καθόλου τη σκιά. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Οπότε είναι σαν να παίρνω ένα make-up με λιγότερα... Έβαλα σε αυτά τα σημεία, εγώ μιλάω τόση ώρα. Με λιγότερα ML απλά. Λοιπόν, πάρω ένα beauty blender. Αυτό είναι το beauty blender, όχι τα άλλα που ανέφερα στα προηγούμενα μου βίντεο που έλεγα beauty blender τα blending brush. Δεν ξέρω γιατί μου κολλάει και τα λέω beauty blender τα blending brush, αλλά μου κολλάει. Τι να κάνω. Με προσοχή πάω σιγά σιγά και σβήνω εδώ κοντά για να μην χαλάσω το μακιγιάζ μου. Προσέξτε να είναι βρεγμένο το beauty blender σας, γιατί αν δεν είναι βρεγμένο, απορροφάει προϊόν και τζάμπα ξοδεύετε τα προϊόντα σας. Ούτως ή άλλως εγώ αφού βάλω το concealer, μετά περνάω λίγο και το κάτω μέρος για να ενσωματωθεί με το μακιγιάζ μου. Το concealer τέλος πάντων, το δούμε τώρα σε λίγο, τι εννοώ. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν χρησιμοποιώ καθόλου πούδρες, πολύ σπάνια. Χρησιμοποιώ μόνο πουδρώδες contour, αλλά είπα σήμερα να έρθω με λιπαρά contour. Το κάνουμε λίγο πιο γήινο, δεν θείωσε ποτέ αυτό το concealer. Πόσο έχω βάλει τέλος πάντων. Δεν συνηθίζω να βάζω τόσο πολύ. Προφανώς τώρα μου ξέφυγε γιατί μιλούσα ταυτόχρονα. Έβαψα και το φρύδι μου. Ωραία πήγε αυτό. Δείτε τι ωραία κάλυψη που έχει πραγματικά. Ωραία. Τώρα, με το Beauty Blender, το S21 από MAC, πάω εδώ κάτω και ενώνω ό,τι έχω κάνει με το concealer μου. Για να μην φαίνεται ξένο. Δείτε πως φαίνεται αυτό και δείτε πως φαίνεται κατευθείαν αυτό. Και άμα θέλω, μπορεί να προσθέσω και λίγο μια γλυκιά απόχρωση τύπου αυτή την ροζ, για να του δώσω λίγο ένταση. Και το ίδιο εννοείται και από αυτή την πλευρά. Επειδή εγώ είμαι τρελή τώρα και νιώθω ότι αυτό έφυγε, κάνω λίγο πιο έντονο. Ναι, ρε παιδί μου, το χρειαζόταν νιώθω. Τέλειο. Λοιπόν, θα πάρω το τρίο από Criolan. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Το έχω χρόνια, το λατρεύω. Πελατειακό φουλ. Λοιπόν, θα πάρω το πίσω μέρος από το... πώς λέγεται? Pinel Contouring. Και θα πάω να σχηματίσω βούλες. Εδώ μικρούλες, γιατί δεν θέλω μεγάλη ποσότητα. Είναι πάρα πολύ pigment. Ωραία. Και εδώ πάνω, εδώ κάτω. Ελάχιστο στο μετωπάκι. Ωραία. Και πάμε να το μπλεντάρουμε. Βλέπετε πως συνεχίζει κανονικά το contouring. Κανονικά πρέπει να φαίνεται, λέει, και από μπροστά το contouring, όχι μόνο από τα πλάγια. Οπότε λέει το συνεχίζεις έτσι, εδώ κάτω. Ελάχιστα να σβήνει. Ωραία. Κυκλικές κινήσεις πάντα. Εγώ παίρνω ένα πολύ ανοιχτό και όχι φυσική τρίχα, πινέλο, για να μπορέσω να το κάνω αυτό, γιατί η φυσική τρίχα μου σηκώνει από κάτω το υλικό. Ωραία, πάμε να κάνουμε μυτούλα. Λοιπόν, με ένα μικρότερο πινελάκι πάω να μπλεντάρω τη μύτη. Το ανεβάζω μέχρι αυτό το κόκαλο για να συνδέονται όλα αυτά μαζί. Από το φρύδι μέχρι εδώ κάτω. Κρύβω το κοκαλάκι εδώ πάνω. Ξεφλουδάκι η μύτη μου, όλα καλά. Ωραιότατα. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε ότι όλο φαίνεται σαν γραμμικό, έτσι. Αυτό πώς το σώζουμε μετά? Στην ουσία με ένα beauty blender πάμε και ομογενειοποιούμε όλα τα υλικά μας μαζί. Να μην ξεχωρίζει τίποτα. Θα μου πεις εσύ τώρα, ναι, όμως εσύ παίρνεις όλο το υλικό. Όχι, δεν παίρνω όλο το υλικό. Μπλεντάρω. Πολύ ταμποναριστά. Ωραία. Και πάλι έχει σχήμα το πρόσωπο, απλά δεν είναι γραμμικό. Λοιπόν, θα συνεχίσω παίρνοντας εννοείται το Global Glow από MAC. Δεν θα μπορούσα να μην δεν το χρησιμοποιήσω. Το αγαπώ, το λατρεύω. Είναι ό,τι πιο summer hot υπάρχει, πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να εξαντληθεί ποτέ αυτό το προϊόν, νιώθω. Με κυκλικές κινήσεις πάλι στα ζυγωματικά μου. Δείτε, χωρίς να βάλω highlighter, πως γυαλίζει μόνο του. Το δέρμα φαίνεται πολύ καθαρό, πολύ υγιεινό, πολύ. Σαν να μην έχει τίποτα. Και φυσικά, πολύ σημαντικό, Glow Play Blush από MAC. Η απόχρωση Grand είναι συγκεκριμένη. Είναι λιπαρό, παύλα, στεγνώνει βέβαια ματ, ρούζ. Το οποίο όμως είναι ακριβώς το ροδακινί που έχουμε στα μάτια σε ρούζ.
και είναι υπέροχο. Δεν ξέρω να το περιγράψω, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο για μένα ρούζ. Και το ρούζ γενικά είναι πολύ σημαντικό για να δείχνει υγεία το πρόσωπο και να ομογενοποιεί τα πάντα. Και εγώ το φέρνω μέχρι πάνω έτσι εδώ, να σχηματίζει έναν κύκλο, αλλά μετά να ανεβαίνει και λίγο εδώ. Γιατί έτσι κρύβει τις γραμμές σε σχέση με το concealer, το contouring και όλα αυτά. Alright, τέλειο. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει καθόλου highlighter. Μισό λεπτό γιατί δεν έφερα. Δεν χρειαζόταν να φέρω. Λοιπόν, και παίρνω από εδώ την απόχρωση Nectar, η οποία, πω που μυρίζουν τέλεια αυτές τις σκιές πραγματικά. Είναι έτσι στα χρώματα full αυτά που θέλουμε. Wow! Ορίστε, με την ίδια παλέτα, δείτε τι σας έκανα. Εξαιρετικό. Σαν να είναι υγρό είναι το δέρμα. Καθρεφτίζει τέλεια. Ω, την έφαγα και ήταν γλυκιά. Και πάνω στο φρύδι, με ένα πιο λεπτό πινελάκι. Ουλαλά. Πάμε να βάλουμε μασκαρίτσα. Τη size up μασκάρα από Sephora. Η οποία έχει σιλικονάτο βουρτσάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Κάνει πολύ pigment τις βλεφαρίδες. Pigment. Τις κάνει πολύ πυκνές και μου αρέσουν. Και λεπτές στο τέλος, δηλαδή έχει αυτό το τέλειο φινίρισμα για μένα. Δείτε τώρα εδώ διαφορά, με ένα μόνο πέρασμα. Και είναι και πολύ οικονομική. Και στις κάτω θα προσθέσω λίγο. Εν τω μεταξύ, αυτό το μακιγιάζ το κάνεις άνετα για κουμπάρα άνοιξη. Ανετάκι. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Λοιπόν, πάμε κραγιονάκι. Λοιπόν, θα βάλω το αγαπημένο μου. Δεν γίνεται να το αλλάξω, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν έχω βρει πιο ωραίο lip liner. Λοιπόν, είναι της Tommy G, η απόχρωση 01 στα Lip Double Pencil. Και πάω στην ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Και θα συμπληρώσω και λίγο στο κάτω έτσι, λίγο πιο μέσα. Θα κάνω έτσι. Γιατί θα βάλω γλωσσάκι. Και είναι της Maybelline το 010, το Crystal, από τα Lifter Gloss. Τα οποία έχουν μέσα γυαλουρονικό και να ξέρετε είναι τέλεια και μυρίζουν και τέλεια. Και that's all. Είμαι τόσο χαρούμενη. Λοιπόν, λύνω μαλλί και επιστρέφω για αποχαιρετισμό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να σας κάνω κάθε Κυριακή βιντεάκια, πατήστε από κάτω subscribe και κάντε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν βάζω βίντεο. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και φιλάκια πολλά.